Για δεύτερη μέρα συνεχόμενη, οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι εδώ στην πλατεία αγοράς να διαδηλώσουν ενάντια στην προχθεσινή τραγωδία. Οι φοιτητές πραγματικά κάθε φορά που ερχόμαστε να διαδηλώσουμε για να υπερασπιστούμε αυτές τις ψυχές που χάθηκαν και ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έφερε αυτούς τους θανάτους, πραγματικά ερχόμαστε με βαριά καρδιά, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη θέση αυτών των παιδιών. Είναι γεγονός ότι πολλές από τις χαμένες ψυχές ήταν φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που θέλανε να μετακινηθούν στον τόπο των σπουδών τους, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να έχουν μια καλύτερη προοπτική. Είναι πραγματικά τραγική η διαχείριση της κυβέρνησης και για μας είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία ατομική ευθύνη, δεν υπάρχει καμία ευθύνη του σταθμάρχη, παρά μόνο μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία είναι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η πολιτική των περικοπών, η πολιτική της υποστελέχωσης, που καταλήγουν το δημόσιο σύστημα σε όποιο τομέα, ας πούμε, και αναφορά αυτό, να τον διαλύει. Είναι η ίδια πολιτική που ακολουθήθηκε στην πανδημία, που είδαμε την Ελλάδα να έχει ρεκόρ νεκρών από κορονοϊό. Είναι η ίδια πολιτική που ακολουθείται στην υγεία, που ιδιωτικοποιείται επί της ουσίας η δευτεροβάθμια υγεία. Και εδώ, ας πούμε, στην Κρήτη έχει γίνει κεντόρος με το συλλαλητήριο που είδαμε και στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η ίδια πολιτική που ακολουθείται σε μία σειρά, ας πούμε, του δημοσίου τομέα, που πραγματικά είναι μια πολιτική θανατική. Οι φοιτητές είμαστε στο πλάι όλων των υπόλοιπων φοιτητικών συλλόγων. Σε όλη την Ελλάδα διαδηλώνουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει και θα είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο προκειμένου να υπερασπιστούμε πλέον ακόμα και τις ζωές μας.